Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο Party Time μία τραγουδίστρια εξαιρετική, με μοναδική φωνή, μοναδικό style και βέβαια είναι πανέμορφη, εξωτική ομορφιά. Σε λίγο, κοντά μας, εδώ στο πλατό του Party Time, η Σάγια. Θα την έχουμε στην παρέα μας, θα κουβεντιάσουμε μαζί της, θα μας πει τα μελλοντικά της σχέδια και πολλά πολλά άλλα νέα. Πριν όμως την υποδεχτούμε, πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε και σε λίγο θα τα λέμε παρέα μαζί της. Σάγια! Κοιτάξτε με τρελαίνομαι, πως μακριά φέρομαι, νιώθω πάλι να καίγομαι, χάνω και τον εαυτό μου. Τη γνωρίζουμε ως Σάγια. Το όνομά της όμως είναι Μαριάννα Χάνσεν. Γεννήθηκε στη Δανία, πατρίδα του πατέρα της. Μετά το διαζύγιο των γονιών της, μετακόμισε με τη γουιανικής καταγωγής μητέρα της στη Σουηδία. Στα 18 της ήρθε στην Ελλάδα. Τη μουσική την αγαπούσε από πολύ μικρή και ήδη τραγουδούσε σε μαγαζιά πριν συμμετάσχει στο show ταλέντων Pop Stars, όπου κέρδισε και την πρώτη θέση. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία του συγκροτήματος High Five, με τη Σιρήνη Ψυχράμη, Φρόσο Παπαχαραλάμπους, Μαρλένα Αγγελίδου και Νάνση Στελιοπούλου, ως το 2005 αποτέλεσαν τα μέλη του συγκροτήματος. Έκτοτε η Σάγια ακολούθησε σόλο καριέρα και έκανε μεγάλες επιτυχίες. Το 2009 συνεργάστηκε με το Σταβέντο και κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Πριν σε γνωρίσω». Το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ και ήταν υποψήφιο στα Mad Video Music Awards στην κατηγορία «Καλύτερο Hip Hop Video Clip της χρονιάς». Το 2011 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Λένε» σε στίχους του DJ Art και του Στάθη Λαγογιάννη. Το τραγούδι «Γιατί πρέπει» κυκλοφόρησε το 2014. Το τραγούδισε μαζί με τον Ζερό του συγκροτήματος Vegas, ο οποίος έγραψε και τους στίχους μαζί με τη Μυρτό Αβατζή. Το 2015 η Σάγια κυκλοφόρησε το τραγούδι «Εύκολα» που έγινε μεγάλη επιτυχία. Τη μουσική υπογράφουν ο Τεό Τζίμας και ο Μπό και τους στίχους ο Δημήτρης Μπέρης. Στα αλήθεια μαζί σου τα πάντα. Στο σώμα μου εύκολα μια ματιά σου με φέρνει κοντά σου. Στα χείλη σου αφήνω το χρώμα μου. Το Σεπτέμβριο του 2018 παντρεύτηκε με το μουσικό Ιχολίτη Θοδωρή Παπαντώνη και έχει ένα γιο τον Ιάσονα. Η σιωπή σου με τρομάζει. Επανήλθε δυναμικά στα μουσικά δρόμενα με το τραγούδι «Γιόλο», σε στίχους της Σοφίας Παπαβασιλείου και μουσική του παραγωγού Ροκφέλλας και της ίδιας. Γιόλο, η καρδιά σου στο φλού με κοιτά. Βλέπετε, έχουμε στην παρέα μας τη Σάγια. Καλησπέρα, Σάγια. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ στο Party Time και είναι μια ευκαιρία να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Έτσι, και εγώ εσάς. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω την κλασική ερώτηση. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι? Θα έχεις κουραστεί να απαντάς. Επαγγελματικά, στην ουσία, ξεκίνησα με τις Hi-Fi. Ναι. Αλλά το τραγούδι ήταν κάτι που το λάτρευα και από μικρή. Η πρώτη μου δουλειά σαν τραγουδίστρια ήταν να ήμουν 16 χρονών. Α, τόσο μικρούλα, ναι. Πολύ μικρή. Έχω περάσει αρκετά χρόνια. Να χαρά είσαι, κούκλα. Πώς το σκεφτόσουν τότε, τι ήταν αυτό που από μικρούλα σε όθησε? Σου λέγανε ότι έχεις καλή φωνή, πώς σου άρεσε η μουσική? Μου άρεσε η μουσική, πάντα υπήρχε μουσική μέσα στο σπίτι και στις μητέρες μου και στο πατέρα μου. Ο πατέρας μου έκανε συλλογές από δίσκους τότε. Με έβαζε ο πατέρας μου να τραγουδάω τραγούδια της Whitney Houston, της Mariah Carey. Με λέει, για δοκίμασε να το κάνεις, λέει, κι εσύ. Ο μπαμπάς ευθύνεται. Ναι, κανονικά.
Και μου ήρθε να τραγουδούσα. Εγώ πηγαίναμε κάπου σε κάτι στενά που κάνει αντίλαλο, ας πούμε, και αυτά. Μια κάνει τις ψηλές νότες, λέει τώρα της Μαράια. Σε μικρή, εντάξει, λόγω το έκανα. Ναι. Δεν είχε πάει βέβαια εμένα καθόλου το μυαλό μου ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια στο μέλλον. Ακόμα και αυτό έγινε τυχαία, το είχα σαν χόμπι. Μου άρεσε να τραγουδάω και αυτά. Είχα άλλα όνειρα. Να γίνω κάποια στιγμή στην εφηβεία, ήθελα να γίνω γιατρός. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και ξαφνικά από το πουθενά ήμουνα σε μια δουλειά που ήμουνα barwoman. Δεν έκανα για κανένα λόγο σαν barwoman. Και επειδή μου άκουγε η εκφεντική να μου λέει, επειδή δεν κάνεις και ναι, δεν θέλω να σε απολύσω, είσαι πολύ έτσι θετικός άνθρωπος και τα λοιπά, δεν σου έχω ακούσει να τραγουδάς, λέει, τα μεσημέρια και αυτά. Μήπως θες να λες κανένα δύο τραγούδια την βραδιά, θα σου δώσω τα ίδια χρήματα. Και της κάνω, ναι, okay. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το... Όλο. Πίστευες εσύ όταν συμμετείχες σε μουσικό talent show ότι θα βγεις πρώτη, ότι θα πάρεις την πρώτη θέση? Το πίστευες μέσα σου? Όχι. Τι νόμιζες δηλαδή, ότι τι θα γίνει? Καταρχήν, ότι θα έγινε, πρίτη, ότι δεν θα έγινε, είσαι καθόλου, ότι... Βασικά έγινε πάρα πολύ τυχαία. Δηλαδή είχα ένα πολύ καλό μου φίλο τότε και μου λέει γίνονται εδώ οντισιόν για τα pop stars και νομίζω είναι κάτι που θα ταιριάζει τέλεια. Λέω εντάξει, και αυτά μεταξύ τραγούδουσα μόνο ξένα τότε. Λέω εντάξει, αυτή θα θέλω να τραγουδά ελληνικά και εγώ δεν το έχω και τα λοιπά. Προχωράω τιμή αυτή η πρώτη φάση, τη δεύτερη φάση, τη τρίτη φάση. Κάποια στιγμή λέω, άρχισα να τα θέλω πολύ. Και θυμάμαι ότι σε τελευταία δοκιμασία που είχα να τραγουδήσουμε και το ξέρω ότι ζητάω, με είχε πιάσει ένα άγχος, γιατί ήταν και πάρα πολύ η στίχη. Και λέω πώς θα το μάθω αυτό μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί ήταν οι δοκιμασίες στην τηλεόραση, είναι και να σε ζωρίσουν και λίγο και να δουν και αντιδράσεις και να υπάρχει suspense και όλο αυτό. Και είχα ακουθεί. Και για καλή μου τύχη μπήκα στις High Five και εκεί έμαθα και πολλά άλλα πράγματα περί μουσικής. Άρα δηλαδή, πώς ήταν η συνεργασία σου με τα κορίτσια, με τις High Five? Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Η συνεργασία μεταξύ μας ήταν άψογη. Είχαμε όλοι τον ίδιο στόχο, το θέλαμε όλες πάρα πολύ. Υπήρχε χημεία αυτό που υπήρχε τα λέμε. Υπήρχε χημεία. Πάνω στη δουλειά υπήρχε φοβερή χημεία. Και όλο αυτό ότι μάθαμε τόσο πολλά πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία, από πολλοί επαγγελματίες, πράγματα που δεν συμβαίνουν σήμερα, ας πούμε. Δεν συμβαίνει αυτό. Σάγια, σε έχω ακούσει σε πολλές συνεντεύξεις που το λες ότι είχατε τέλεια συνεργασία. Προστριβή, δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή, κάτι έτσι, ένας καυγάς, κάποια διαφωνία? Δεν είχαμε έντονες, δεν είχαμε καυγάδες. Είχαμε σίγουρα κάποιες μικρές διαφωνίες. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει, γίνεται πέντε κορίτσια, ας πούμε, δεν είμαστε όλες ίδιες και ξέρεις και εσύ και πολύ καλά. Τώρα πέντε γυναίκες μαζί, σίγουρα πέντε θα υπάρχουν. Πέντε γυναίκες μαζί είναι δύσκολο να συνεννοηθούν. Αλλά δεν μαλώναμε σε βαθμό, ας πούμε, να μην θέλει την άλλη. Ναι. Ίσα-ίσα που μέχρι σήμερα ακόμα μιλάμε. Οπότε τέλεια, νομίζω και είναι η απόδειξη. Έχετε διατηρήσει καλές επαφές. Λένε όμως, έχω ακούσει ότι μπορεί και να ενωθείτε πάλι. Το έχουμε δει και σε πολλά συγκροτήματα. Το έχουμε ζητήσει. Ένα reunion να γίνει. Έτσι, ναι. Ένα έτσι, μικρό έτσι, ναι, για τους φαν για που τους, ήταν τότε. Το έχετε συζητήσει. Το έχουμε συζητήσει. Είναι κάτι που το θέλουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως, γιατί η μία μένει στην Αμερική, η άλλη μένει στην Αγγλία, η άλλη στην Κύπρο, η άλλη εδώ. Είναι και σε μια ηλικία λίγο πολύ που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Αλλά το συζητάμε μήπως καταφέρουμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό tour, τύπου το πολύ 10 συναυλίες, ναι, και να βγάλουμε και ένα τραγούδι, ας πούμε, έτσι και για μας και να το νιώσουμε, γιατί και εμείς τότε εμείς το ζήσαμε τόσο έντονα αυτό το πράγμα και έχει μείνει μέσα μας έτσι με μια έτσι μεγάλη καρδούλα αγάπης. Καρδούλα αγάπης. Τέλειο είναι αυτό, να έχεις καλές σχέσεις με τους συνεργάτες. Εσύ προσωπικά ποιον τραγουδιστή θαυμάζεις ή θαύμαζες ή συνεχίζεις τώρα να θαυμάζεις ή έχεις αλλάξει? Ποια ήταν τα πρότυπά σου? Και από Ελληνίδες, ακόμα και σήμερα εννοείται, είναι Άννα Βύση. Εγώ τη λατρεύω αυτή τη γυναίκα, ναι, πραγματικά. Είναι showwoman, είναι φωνάρα. Είναι star με όλη τη σημασία με της όλη λέξης τη σημασία. Και είναι και χαμηλών τόνων γυναίκα. Δηλαδή είναι, εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ. Από ξένους? Από ξένους έχω πάρα πολλούς. Έτσι, τι σου έρχεται τώρα αυθόρμητα στο μυαλό? Tina Turner, Whitney Houston, Mariah, Beyoncé, J-Lo. Θα μου πεις τώρα που είναι όλοι οι άντρες. Δεν είπες έναν άντρα, δεν μας είπες έναν άντρα. Εντάξει, μεγάλωσα με πάρα πολύ Michael Jackson. Πάρα πολύ. Μου άρεσε και Prince. Είμαι από τους που μου άρεσε και ο Michael και Prince. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι, λέει, ο Prince ήταν καλύτερος, ο Michael και οι δύο. Εντάξει. James Brown.
πάρα πολύ. Εντάξει, έχεις χαμός. Έχω, ναι, ναι. Εντάξει, είμαι από αυτούς έμαθα εγώ. Έχεις συνεργαστεί και με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που ξεχωρίζεις? Ναι. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα η συνεργασία που είχα κάνει μαζί με τον, με τον Κουρκούλη και τον Δάντη. Αυτό το 2000 ούτε καν θυμάμαι ποια χρονολογία. Είχατε όμως καλή συνεργασία για να σου θυμίσω. Φοβερή συνεργασία. Εντάξει, εννοείται όπως είπα πριν με την Άννα Βύση που ήμασταν με τις High Five μαζί. Γενικά δεν έχω πάρα πολύ μεγάλο παράπονο από τις συνεργασίες που έχω κάνει. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που να ήθελες να συνεργαστείς, αλλά ακόμα δεν έχει προκύψει, δεν έχει τύχει? Εντάξει, εδώ θα μου μείνει δηλαδή. Για πες. Με το Σάκη, ας πούμε, δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ. Που νομίζω ότι θα ήμασταν ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο. Με το Σάκη θα ήταν ωραίο να κάνετε, ναι. Ναι, έχουμε αυτό, είμαστε και οι δύο έτσι performers. Και νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματα μαζί. Είναι κάτι ωραίο. Κάποιος άλλος τραγουδιστής υπάρχει που να σου αρέσει πολύ να τραγουδάς τραγούδια του? Από Έλληνες? Ναι. Κοίτα τώρα, ναι. Του Δάντη, ναι, που ξέρεις ότι... Εντάξει, ναι, κοιτάξει, του Δάντη μου αρέσει. Μα για το πιο εναλλακτικό στοιχείο, γιατί πρέπει να είναι κάτι το οποίο να ταιριάζει και με αυτά που πηγαίνω, ας πούμε, στη φωνή. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Σίγουρα υπάρχουν και λαϊκοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι φοβεροί, αλλά δεν θα τραγουδήσω στο σπίτι μου λαϊκό. Και τώρα πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχει κάποιο τραγούδι που να μην έχει σχέση με το ρεπερτόριο που λες εσύ, αλλά να σ' αρέσει, να ήθελες να το τραγουδήσεις. Και κάποιο έντεχνο, κάποιο λαϊκό, δεν... Τώρα μου ξέχασα τον τίτλο, αν μπορείς να μου βοηθήσεις εσύ. Ναι. Που είχαν βγει οι Μέλισσες μαζί με τον Αδαμαντίδη και είπαν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Στην καρδιά. Στην καρδιά. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό πια. Αυτό πραγματικά. Πολύ ωραίο. Ναι. Για πες το έτσι λίγο. Δεν το θέλω. Να σε ρωτήσω, ποια δουλειά σου ξεχωρίζεις ή ποια σου έχει μείνει σαν πολύ ωραία ανάμνηση μέχρι τώρα? Μου είχε μείνει συνεργασία με τον Μάικ Άντζελο. Το Far From Everything, και νομίζω και σε πολύ κόσμο έχει μείνει το Far From Everything έτσι ακουστά, το καταλαβαίνω από τα live μου. Και επίσης επειδή πήραμε και ένα MTV Award με αυτό το τραγούδι. Βέβαια. Ανοίξαμε και τη συναυλή του David Guetta. Δηλαδή ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Ναι, δεν υπάρχει. Ελπίζω μια στιγμή, ίσως μια μέρα, να κάνω μια συνεργασία μαζί με τον David Guetta. Θα ήθελες να πας στη Eurovision? Έχω πει αρκετές φορές ότι κάθε χρόνο θα γράψω ένα τραγούδι για το Eurovision. Και γιατί δεν το κάνεις? Δεν έχει προκύψει, Δεν έχει προκύψει. Έχω προσπαθήσει και για την Ελλάδα. Προσπάθησα και κάποια στιγμή και για την Δανία, που είναι μητρική μου χώρα, ας το πούμε έτσι. Έχω πει δε ότι θέλω να πάω με την Ελλάδα αρκετές φορές, γιατί εδώ ξεκίνησε η καριέρα μου. Βέβαια, εντάξει, το θέμα για ποιο λόγο θα μου πεις και γράφεις κάθε χρόνο ένα τραγούδι του Eurovision. Επειδή είναι ένας θεσμός το οποίο τον έχω αγαπήσει από πολύ μικρή ηλικία και γενικά μου αρέσει αυτό το challenge να γράφεις κάτι το οποίο θα ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Σάγια, αν σου κάνανε πρόταση από μια άλλη χώρα να εκπροσωπήσεις αυτή τη χώρα, θα δεχόσουν? Να, πώς το σκέφτεσαι? Εκτός της Ελλάδας. Εκτός Ελλάδας, εκτός Δανίας. Και Δανία, βέβαια. Εκτός Δανίας. Έχουμε και αυτό. Έχω την καρδιά μου σε δύο χώρες. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου έγινε και μια πρόταση σε κάποια φάση και για μια άλλη χώρα. Το συζήτησα, δεν δοκίμεσαν συζητήσεις και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι την προσπάθειά μου και την επιθυμία μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα την έχω πει, την έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Είναι ένας θεσμός που μου αρέσει. Θα το σκεφτόμουν. Δεν είμαι 100% σίγουρη, αλλά θα το σκεφτόμουν αν γινόταν κάποια πρόταση από κάποια άλλη χώρα. Νομίζω αν σ' αρέσει το κομμάτι, ότι ναι, θα ήταν το τραγούδι που λέω, το πιστεύω, σίγουρα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, Σάγια, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σε αφήσουμε να αλλάξεις. Wow. Και να ακούσουμε τραγούδι, έτσι λίγο να χορέψουμε. Πάμε! Καλά, φοβερό το ντύσιμό σου, Σάγια. Λίγο να αλλάξουμε το mood. Είσαι καταπληκτική. Ποιο τραγούδι θα μας πεις? Θα ξεκινήσω με το Sway, το οποίο είναι το καινούριο μου τραγούδι. Ναι. Κυκλοφόρησε εχθές στο YouTube. Πολύ καινούριο, πολύ. Πολύ καινούριο. Βασικά είναι η αγγλική version του YOLO, που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα. Ναι. Μουσική από μένα και το Rockfellas. Η ελληνική βερσιόν είναι της Σοφίας Παπαβασιλείου, φίλου μου, που έχει γράψει το στίχο, και το Sway έχω γράψει εγώ το στίχο. Πολύ ωραία.
Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Πάμε. Καλά. Καλά. Είσαι καταπληκτική. Ξέρεις, εγώ προσπαθούσα εδώ να μάθω λίγο αυτά τα βήματα που μου έκανε. Μια αυτό φορά, εδώ. Πολύ γρήγορη. Το έκανα, το πιάσα λίγο. Έτσι. Λέω, εντάξει, λέω κάτι ξέρει. Βγαίνει και χορεύει. Ναι, έχω κάνει χορό γι' αυτό. Ναι. Βέβαια, μπαλέτο, αλλά εντάξει. Α, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω, Σάγια, πόσο δύσκολο είναι, γιατί βλέπω ότι τραγουδάς πολλή ώρα. Είσαι non-stop. Ναι, πόσο δύσκολο είναι και να τραγουδάς και να χορεύεις, δηλαδή show woman πραγματικά. Λάκα, πιστεύω πρέπει είναι να δύσκολο. Είσαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, σίγουρα. Εσύ είσαι σίγουρα. Φαίνεται προσπαθώ, αυτό. Προσπαθώ, πρέπει να κάνεις το ζέσταμά σου, πρέπει να έχεις προετοιμαστεί πολύ σωστά πριν από κάθε live και θέλει κανονικά και ξεκούραση. Δεν μπορώ ότι ξεκουράζουμε πάρα πολύ πλέον μαζί με το παιδί, αλλά ναι, γίνεται. Γίνεται. Υπάρχει κάποια μέρα που να έχεις πει δεν μπορώ, δεν έχω άλλη αντοχή, δεν μπορώ να συνεχίσω, με κουράζει. Έχει τύχει να πω είμαι κουρασμένη και πώς θα βγει η φωνή σήμερα, αλλά με το που βγαίνω πάνω στη σκηνή, αυτόματα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν, ναι. Ναι. Ναι, είναι απίστευτο. Τώρα με το παιδί, μια και το είπες, ναι. Και το σκεφτόμουν, οι αντοχές σου είναι ίδιες. Σαν μαμά. Νομίζω ότι πλέον έχω περισσότερες αντοχές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι στην ψυχολογία κάτι σου κάνει και είσαι τόσο. Ο Ιάσονας. Ο Ιάσονας, ναι. Τι ωραίο όνομα. Εγώ μπορώ να πάω, ας πούμε, στο παιδί πτώμα που κούρασε όλη μέρα και με το που φτάνω στο παιδί, ξαφνικά έχω ενέργεια πάλι. Ναι. Είναι απίστευτη καλή ψυχολογία, ό,τι μπράβο. Και να έχει δει μέσα στην ημέρα και νομίζω με κάνει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εσύ τώρα είσαι η τυπική μαμά, το φροντίζει, το αλλάζει, το ταΐζεις, είσαι η τυπική μαμά. Είμαι η κλασική. Η τυπική μαμά που. Δεν μπορώ να κάνει... σου φανταστώ, κλασική μαμά. Στα πατώματα, μοντέρνα με τις φόρμες, εδώ να κυλιόμαστε, να παίζουμε, να τραγουδάμε παρέα. Γίνεσαι παιδί. Λες να βγει τραγουδιστής κι αυτός. Αμάν. Άμα γίνει τραγουδιστής, μπλέξαμε. Αν και έχει πολλά στοιχεία ήδη. Αν σου πει, αν πάει 15-16 και σου πει, μαμά, θέλω να γίνω τραγουδιστής. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί του. Αν πιστεύω όντως ότι έχει ταλέντο και είναι κάτι που τα αγαπάει και δεν μπορεί χωρίς αυτό, εννοείται πώς θα το στηρίξω. Άμα το δω ότι είναι από τα παιδιά που δεν ήξερα εγώ τι τέλεια φωνή, ας πούμε, ναι. Ή κάτι. Που α, δεν θα πρέπει. Την αλήθεια. Θα το πω την αλήθεια, θα με πάρει. Άμα δεν το ακούσει από μένα, δεν θα το ακούσει από κανέναν. Έτσι. Στη σωστή χρονική στιγμή. Ας το πούμε έτσι. Αλλά γενικά, ό,τι αγαπάει το παιδί μου και θέλει να κάνει, θα το στηρίξω. Γιατί μπορεί και να θέλει να επιμείνει και να θέλει, ναι, να σου αλλάξει γνώμη. Ναι, θα το πω. Απλά θα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα εργαζόμενη να είναι και μαμά σωστή όπως εσύ, που γυρίζεις από το ξενύχτη, έχεις κάποια βοήθεια στο σπίτι. Έχω βοήθεια, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Έχω τα καλύτερα πεθερικά του κόσμου, κανονικά όμως. Εντάξει, κοιμήθη όμως. Και εντάξει, αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Έχω αποκτήσει μια καινούρια οικογένεια. Λες και τους ξέρω. Ξέρεις, στην Ελλάδα δεν φημιζόμαστε και πολύ για τις πεθερές. Υπάρχει η πεθερά έτσι μια είναι, ξέρεις, η δικιά μου είναι, ναι, θεά. Από όλες τις απόψεις όμως. Μπράβο, μου αρέσει αυτό. Ναι, και επίσης και τα άλλα αδέλφια του άντρα μου, δηλαδή θείη του Ιάσονα. Ναι. Επίσης έχουν τρελαθεί και αυτοί μαζί του και αυτοί θα βοηθήσουν άμα τύχει. Δηλαδή ο Ιάσονας είναι το πρώτο εγγόνι. Είναι το πρώτο εγγόνι. Γι' αυτό θα είναι χαϊδεμένο. Θα έχει τρελαθεί όλη η οικογένεια. Θα είναι σίγουρα, ναι. Μπράβο σου όμως. Ο πεθερός, πώς τα βλέπει όλα αυτά? Ο πεθερός είναι πανευτυχής, εννοείται. Ο πεθερός είναι και ο μάγειρας της οικογένειας. Α, έχεις και μάγειρα. Βέβαια, εντάξει. Τρελαίνει να μας ταΐζει. Οπότε εντάξει, πες ότι μια δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω και τα λοιπά, θα πάω στο πεθερικό και θα βρω και το ωραίο το φαΐ. Πολύ ωραία. Λίγο εδώ με τη Σάγια επιστρέφουμε στο Party Time. Καλά. Να σε ρωτήσω, ο κόσμος, ποιο τραγούδι σου προτιμάει, τι σου λέει, ειδικά και για αυτό το τελευταίο, αλλά και για άλλα, ποια είναι η γνώμη, τι προτιμήσεις. Εντάξει, ναι, το Five Everything σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ. Είχε παιχτεί και πάρα πολύ. Είχε παιχτεί πολύ, εντάξει, είναι αγαπημένο, συνεχίζει να είναι αγαπημένο σε πάρα πολλούς. Ήταν τεράστια επιτυχία. Ήταν μεγάλη επιτυχία και στην καρδιά μου μεγάλη επιτυχία. Εγώ το πιστεύεις ότι στα κλαμπ ακόμα το ακούω πολλές φορές. Ναι, δηλαδή είναι μάθ. Ναι, και εγώ. Το ίδιο το λένε επίσης ένα τραγούδι που. Καταλαβαίνω από τη αντίδραση του κόσμου, το εύκολα. Το In Your Eyes επίσης. Ναι, και το In Your Eyes. Τους αρέσει πάρα πολύ. Γενικά πιστεύω ότι καλά πήγαν τα. Και θα πάνε και τα καινούργια καλά. Και ελπίζω, ναι, και το Sway και το YOLO καινούργιο. Να πάει καλά. Και το καινούριο single δεν είπα. Ναι. Κυκλοφόρησε στις τέλος Μαΐου. Ναι. Feel My Love.
feel my love. Έτσι, feel my love. Να σε ρωτήσω κάτι, θα είσαι στη Μύκονο φέτος όπως και πέρσι? Θα είμαι στη Μύκονο όπως και πέρσι, στο Καλούα. Ωραία, δηλαδή το καλοκαίρι εσύ, ωραία, είσαι στη Μύκονο. Μια χαρά είμαι. Για σκεδάζουν όλοι μαζί σου. Ναι, και απίστευτο, όλο το καλοκαίρι θα είσαι. Όλο το καλοκαίρι θα είμαι εκεί από 1η Ιουνίου. Μέχρι το Σεπτέμβριο, μπορεί και τέλος Σεπτέμβριο. Και ο Ιάσονας τι θα γίνει? Και ο Ιάσονας πηγαίνει έρχεται. Α, ναι. Από το Σεπτέμβριο. Φέρχονται διακοπές στη Μύκονο. Και διακοπούλες στη Μύκονο ο Ιάσονας. Μια χαρά. Έτσι είναι, άμα έχεις μαμά τυχαίο. Σάγια, έτσι δεν είναι τυχαίο, δεν το είναι όνομα. Τυχαίο. Μέσα ταξίδι είναι. Ωραία. Με το σύζυγό σου θα κάνετε κάτι? Άμα θα πάτε κάπου, για να το δούμε. Ή έρχεται και αυτός μαζί στη Μύκονο. Για να δούμε. Εγώ περιμένω ακόμα να πάμε αυτό το ταξίδι του μέλλοντος. Κάποια στιγμή. Μήπως δεν έχετε δεν πάει. Δεν έχουμε πάει ακόμα. Δεν προλαβαίνουμε. Να τρέχουμε ασταμάτητα. Πού σκέφτεστε να πάει? Δεν ξέρω. Εγώ έχω ένα όνειρο να πάω στο Cape Town, στην Αφρική. Αφρική. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε μακριά, να πάμε. Μακριά. Είναι αρκετά μακριά. Αλλιώς θα πάμε και εδώ κάπου δίπλα. Και συντάγει το μου κάνει. Ο Θοδωρής που θέλει να πάτε? Ο Θοδωρής θέλει να πάει όπου θέλω εγώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο σωστός άντρας. Ο ναι, σωστός σύζυγος. Όπου θες, αγάπη μου. Τέλειος. Αυτό είναι. Μπράβο. Μόλις δούμε πρόνο. Οπότε συμφωνεί. Σάγια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα, πιστεύω και ο κόσμος, αλλά και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εύχομαι με μεγάλες επιτυχίες εδώ με την εκπομπή. Ευχαριστούμε αλήθεια, πάρα πολύ. Το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα και είμαστε και ωραία ομάδα. Και είστε ωραία ομάδα. Και από τον Αρχισυντάκτη και όλα τα παιδιά. Έτσι. Και όλο το κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με πολύ party time διάθεση. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας. You make me feel so deep in love. You make me feel